Ο κύριος Κασελάκης πήγε στην Κύπρο. Ήταν σήμερα, εδώ λέει και τον εθνικό ύμνο, έκανε όλα τα διαδικαστικά, πάρα πολύ ωραία, συνάντησε και τον κύριο Χριστοδουλίδη, δεν ξέρω αν έχουμε... Ήταν και ο κύριος Αποστολάκης, πάντα είναι δίπλα του ο κύριος Αποστολάκης, αυτό να τα πούλαμε όλα. Ρε Σοφία μου. Τι μου είπατε. Η είδηση δεν είναι αυτή. Ποια είναι η είδηση? Πω. Ποιο είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Τι βλέπετε εσείς στα πλάνα? Είδα μια κυρία, μια ωραία κοπέλα δίπλα του. Μια ωραία κοπέλα. Μια κυρία, δεν ξέρω ποια είναι. Αλλά αυτό για μένα προκαλεί έκπληξη. Γιατί προκαλεί, που είναι η κυρία δίπλα του? Ναι, εντάξει. Εδώ κανονικά θα... Γιατί? Θα περίμενα, ξέρω εγώ, άλλο πρόσωπο. Τι άλλο τόσο? Δεν ξέρω. Περιμένετε ο κύριος Αποστολάκης, ο κύριος Αποστολάκης, ναι, επιφύλασε στο τέλος της καριέρας του, ναι, το λόρο της Ορδινάτσας. Μπράβο. Γιατί το λέτε έτσι? Γιατί ναύαρχος είναι, ρε, μαρχιστράτηγος υπήρξε. Κάθεται από πίσω Ορδινάτσα του Κασελάκη, του αστράτευτου πιστεύουν... Κασελάκη. Ναι, άσε με τώρα, Σοφία. Είστε από εκείνους που λένε, δηλαδή, επειδή έχει τα εθνικά σύμβολα και ότι έχει όλα αυτά την δημοκρατία και το δεν έπρεπε, δηλαδή, να είναι δίπλα στον κύριο Κασελάκη. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Ορδινάτσα λέγεται στο στρατό. Ορδινάτσα, αυτός που τρέχει από πίσω. Ορδινάτσα. Και Ορδινάτσα, ένας ναύαρχος με μια γειτονιά γαλόνια, ένα στρέμμα παράσημα. Ναι. Αρχιστράτηγος τρέχει πίσω από τον αστράτευτο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει. Σε μένα δεν αρέσει. Τι να κάνουμε? Ναι, αλλά ήταν και αρχηγός η ΕΘΑ, ήταν και υπουργός. Και πήγε να πάρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά τελικά το μετάνιωσε. Μην τα ξεχνάτε, γιατί τον λέτε έτσι τότε, τον αποκαλείτε έτσι? Τέλος πάντων, Σοφία, άσε με μένα να είμαι, ξέρω εγώ, συντηρητικός, παραδοσιακός. Είχα τσαντιστεί και το 81, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε υφυπουργό για να μπει στο μάτι, ναι, τον Μπέτσο που ήταν 32 ετών. Και έβλεπε στρατηγούς των 60 ετών, παπ, ναι, να κάθεται στον Μπέτσο μπροστά, προσοχή. Δεν μου άρεσε από τότε, όπως τώρα δεν μ' αρέσει ξαφνικά. Τώρα φοράει κουστούμι, δεν φοράει στο λίγο άνθρωπος. Άσε με τώρα, μωρέ. Ναι. Άσε με τώρα. Επιμένετε. Θα συνέβαινε αυτό σε πολιτισμένη χώρα? Και για πολιτισμένη χώρα, ξέρεις ποια λέω, την Τουρκία. Γιατί? Ας το κάνουμε. Εμάς είμαστε στην Τουρκία. Εάν βγει ποτέ στην Τουρκία Κασελάκης, εγώ έχει υπόψη σου, θα κουβαλάω στην πλάτη ένα γιουσουφάκι. Και θα έρχομαι περπατώντας. Άσε με τώρα, η ξεφτύλα της ξεφτύλα. Πάντως η κυρία που συνόδευε τον κύριο Κασελάκη είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Έτσι, για να τα κλείσουμε όλα. Κοιτάξτε, μαζί με τον ναύαρχο. Πολύ σοβαρή, πολύ συμπαθητική κυρία, ναι, ναι, και ωραία εικόνα. Ωραία εικόνα. Στο, γιατί στο ο κύριος Κασελάκης δεν είναι ωραίος ντυμένος? Σοφία μου, τι? Εσωτερικά είναι επενδυμένος με όσα πρέπει. Μια χαρά τα είπε. Τα πέρδεψε λίγο με το Στεφάνι. Λίγο. Αυτό. Δεν ήταν ευθυγραμμισμένο. Δεν ξέρω αν έχουμε το απόσπασμα. Μπορεί να τα μπλέξει. Με το όνομα που έχει, με το Στεφάνι, έμπλεξε ο Στέφανος στο Στεφάνι. Εντάξει, τώρα τι είναι αυτό? Όταν που λένε, θα αλλάξει μεθαύριο με το νέο νόμο Στεφάνι, με τον Τάιλερ, εκεί θα τα καταφέρει. Βάλτε το πλάνο να το δούμε τώρα, το Στέφανο με το Στεφάνι. Πω, τι ήταν αυτό που πάθαμε. Δεν γίνονται έργες. Χαλάνι, μπαίνουν σε μονοκλινά κομμάτια ή συγκομμάτια απομόνωσης, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τους υπουργούς. Πάνω κάτω, δεξιά ή αριστερά, κοιτάξτε, δεν ήταν και κάποιος δίπλα, εντάξει, και ο κύριος Αποστολάκης δεν μπορούσε να τρέξει να βοηθήσει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί τώρα. Γιατί στη ζωή του έχει να καταθέσει Στεφάνι. Δεν έχει. Γιατί λοιπόν, έπρεπε να έχει καταθέσει. Εντάξει. Αυτά είναι βήματα στην πολιτική. Όλα αυτά. Και γι' αυτό του τη λέει και ο Φίλης και ο Βούτσης. Άκουσα τον Βούτση σε μια συνέντευξη. Είπε, εντάξει, δεν έχει πολιτικά βήματα. Τώρα, το ότι κάνει lifestyle και λοιπά, εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.